Κυρίες και κύριοι, πολύ 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 καλημέρα σας και καλώς ήρθατε για ακόμα μια Κυριακή εδώ πέρα στην εκπομπή παρέα με τη Ρένα και τον Πέτρο, όπως συμβαίνει δύο φορές το μήνα. Όσοι είστε εδώ πιστοί ακροατές του Mood Radio νομίζω ότι ήδη το γνωρίζετε. Καλημέρα Ρένα. Πολύ 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 καλημέρα. Τι κάνεις Ρένα μου? Πολύ καλημέρα, δεν είναι μία, είναι πολλές μαζί. Είναι πολλές καλημέρες, ναι είναι πολλές καλημέρες. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά είμαι, ήμουν λίγο αδιάθετη αλλά τώρα είμαι καλύτερα. Εσύ με κόλλησες. Εσύ με κόλλησες. Εσύ με κόλλησες και εγώ το περηφανευόμουν. Το περηφανευόμουν τόσες μέρες ότι δεν είμαι άρρωστος. Δεν είμαι άρρωστος. Ορίστε. Για πες μου, πώς ήταν, έχουμε να τα πούμε στον αέρα δύο εβδομάδες. Σωστά. Γιατί το περασμένο Σάββατο ήμουνα στην αγαπημένη μου πόλη, τη Θεσσαλονίκη. Και φυσικά, μην τον ακούτε, δεν ήρθε να με δει, οπότε δεν τον κόλλησα. Έτσι κι αλλιώς δεν ήμουν άρρωστη τότε. Αλλά πέρασα πανέμορφο. Κάνει παράσιτα. Ναι. Έφυγα από την Αθήνα με ένα χάλια καιρό, ψιλόβρεχε, ψιλοχιόνιζε μάλλον. Και πήγα σε μια Θεσσαλονίκη που έλαμπε, με στον ήλιο, στο κατάστημα Χόντος, για το βιβλίο μου Αγαπώ, θα πηχάνομαι και επάγγελμα γονέας. Και με περίμεναν τόσες πολλές φίλες με ανοιχτές αγκαλιές που ένιωσα σαν καλύτερα και από το σπίτι μου. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα, υπέγραψα βιβλία, μίλησα, γελάσαμε, πανέμορφα. Ήταν κρίμα που δεν ήρθες και αν θυμούνται οι ακροατές μου, είχες υποσχεθεί για κάτι κουλούρια Θεσσαλονίκης, τα οποία ακόμα τα περιμένω. Παράστα. Λοιπόν, τα κουλούρια επιφυλάσσομαι. Την επόμενη φορά που θα έρθεις θα τα φέρω διπλά. Σίγουρο. Την Κυριακή πήγα στην τέταρτη έκθεση παιδικού και φοιτητικού βιβλίου που γίνεται κάθε χρόνο πια εδώ και 4 χρόνια. Τέταρτη είναι στην Αθήνα, στο Μαρούσι, στο τεράστιο εκθεσιακό κέντρο της Χελέξπο. Όπου Πέτρο, αν ήσουν εκεί, θα ενθουσιαζόσουν, γιατί πραγματικά ήταν γεμάτο παιδάκια, μωρά, βρέφη, νήπια, πιο μεγάλα παιδιά, παππούδες, γιαγιάδες, καρότσια. Είναι η γιορτή του πανηγύρι του παιδικού βιβλίου. Ήταν πάρα πολλοί συγγραφείς που δούλευαν με τα παιδιά. Mm-hmm. Και αυτή η έκθεση δεν γίνεται μόνο για μια μέρα. Είχε ξεκινήσει την Παρασκευή ως τη Δευτέρα. Σχολεία, γέλιο, μπαλόνια, σοκολάτες, βιβλία. Πανέμορφα ήταν. Ωραία. Καμιά φωτογραφία δεν έχουμε να δούμε από εκεί? Θα ανεβάσω. Άντε, ανεβάσεις. Τι άλλο έκανες, εκτός ότι ήσουν λίγο άρρωστη. Και μετά τη Δευτέρα αρρώστησα. Εντάξει. Εγώ έμαθα. Εγώ συνήθως τον περισσότερο χρόνο μου τον περνάω κολλημένη στο κομπιούτερ, μου γράφω, διαβάζω, μεταφράζω. Έμαθα το Σάββατο, Ρένα μου, που είχατε μία σύναξη εκεί πέρα, όλα τα μυαλά του ψυχογιού. Έμαθα ότι δεν πήγες. Α, το Σάββατο έγινε κάθε χρόνο εκδόσεις ψυχογιός, κάνω ένα πάρτι για όσους, για όλους τους, όσους συνεργάζονται μαζί τους. Mm. Δεν πήγα δυστυχώς, πώς να πάω, είχα ακροαστικά, συνάχεια, μας ενημέρωσε και την οικονόμου που την είχαμε συνέντευξη την Παρασκευή, ναι. Και της είχα πει ο Νέρ στείλε χαιρετίσματα και στη Ρένα που θα τη δεις, και λέει, η Ρένα λέει δεν θα έρθει διότι έχει ακροαστικά. Λέω κρίμα το κορίτσι, κρίμα. Κρίμα, γιατί είναι μια ευκαιρία να τους δεις όλους μαζί, αλλά δεν πειράζει, του χρόνου. Μια φορά κι εσείς, ρε παιδί μου, συναντιέστε, γιατί δεν το κάνετε πιο συχνά? Τώρα, το πώς σε εκδόσεις ψυχογιός, πώς το κάνουν καλύτερα. Μπορεί και να μας ακούνε τώρα, οπότε να τους κάνουμε θερμή παράκληση. Κάντε καμιά σύναξη παραπάνω. Μακάρι, είμαι πολύ ευτυχισμένη που είμαι μέλος των εκδόσεων αυτών. Πραγματικά, τους συνεργάτες τους όλους, από την πιο μικρή θέση μέχρι τη μεγαλύτερη, τους προσέχουν σαν μια οικογένεια. Πραγματικά, και το λέω εγώ, που έχω περάσει από πολλούς πάμπολους εκδότες. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι σήμερα η εκπομπή, για όσους μας ακούτε πρώτη φορά, είναι μια εκπομπή που ασχολείται κατά κύριο λόγο με το παιδί και με ερωτήσεις που έχουν οι γονείς για τα παιδιά, που εδώ η Ρένα μας θα απαντήσει. Έχετε στείλει πολλά email, έχετε στείλει πολλές ερωτήσεις. Οπότε, για να ξεκινήσουμε και να μην φάμε άλλο χρόνο, θα ξεκινήσουμε με ένα τραγουδάκι από το Χρήστο Κυριαζή, το Έλα Μωράκι μου. Και αμέσως μετά έρχεται εδώ η Ρένα να μας απαντήσει σε όλα αυτά τα ερωτήματα τα οποία προβληματίζουν τους γονείς αλλά και τα παιδιά. Εντάξει, Ρένα μου. Με μεγάλη μου χαρά. Πάμε να ξεκινήσουμε και σε 3 λεπτάκια είμαστε πίσω. Μην πάτε πουθενά. Έλα μωράκι μου, το στόμα ναι καπίτωνε. Έλα μωράκι μου, γιατί αρχίζεις να πεις το ναι. Έλα μωράκι μου, άλλα θα στα πω μετά.
έχεις κάνει λολό. Ό,τι είναι να κάνεις, κάνε το. Με γίνεται αλλιώς. Έλα μωράκι μου στη φωντάνα για καφέ. Έλα μωράκι μου, γιατί αργείς να πεις το ναι. Μωράκι μου, φοράς παπούτσια χαμηλά. Έλα μωράκι μου και κοκαλάκια στα μαλλιά. Για σένα λιώνω, μάθε το, και με έχεις κάνει λολό. Ανέ καπιτονέ, έλα μωράκι μου, γιατί αργείς να πεις το ναι. Έλα μωράκι μου, τα άλλα θα στα πω μετά. Έλα μωράκι μου, το θέμα πάρ' το σοβαρά. Για σένα λιώνω. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε στο moodradio.gr και νομίζω, Ρένα μου, ότι ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις που σου έχουν στείλει, που μας έχουν στείλει βασικά όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Για πάμε. Χάρηκα πολύ που έβαλες και το έλα μωράκι μου, γιατί οι πρώτες ερωτήσεις είναι για τα μωρούλια. Για πες. Έχω μια ερώτηση από μια μικρή μανούλα, 20 χρονών μόνο, και με ρωτάει γιατί κλαίει σπαραχτικά το μωρό μου όταν τα αφήνω με κάποιο πρόσωπο της εμπιστοσύνης του. Ένας μπαμπάς και μια μαμά, πάλι και δυο μαζί, με ρωτούνε πότε πρέπει να κοιμάται στο δικό του δωμάτιο. Πολύ πολύ σημαντικές ερωτήσεις για αυτή την ηλικία, για την ηλικία τη μικρούλα. Είναι πολύ σπουδαία η βρεφική ηλικία, παιδιά, πάρα πολύ σπουδαία, γιατί σε αυτή την ηλικία εδραιώνεται η βασική εμπιστοσύνη ή η δυσπιστία του παιδιού. Και όταν θέλουμε να πούμε ότι ένα μωράκι είναι χαρούμενο, λέμε εμείς παιδαγωγοί ότι εμπιστεύεται το περιβάλλον του. Δεν είναι δύσκολο αυτό το συναίσθημα για ένα μωρό και βγαίνει μέσα από την καθημερινή μητρική φροντίδα, που την έχουν όλα τα παιδιά βέβαια, και την περιποίηση του παιδιού. Τον ύπνο, την τροφή, τις πολλές μα πάρα πολλές αγκαλιές, την ευχάριστη ατμόσφαιρα και το να νιώθει με λίγα λόγια άνετα. Mm-hmm. Όταν ένα μωράκι νιώθει ότι ζει έτσι, μέσα σε ένα φιλικό περιβάλλον το οποίο του τα προσφέρει όλα, τότε και όλες οι ανάγκες, δηλαδή, και όλες οι επιθυμίες του ικανοποιούνται, τότε δημιουργεί ένα αίσθημα εμπιστοσύνης προς το περιβάλλον του, τον έξω κόσμο, σε όλους τους ανθρώπους, προς όλους τους ανθρώπους που βλέπει και συναναστρέφεται, και γενικά προς τον ίδιο τον εαυτό του. Αντίθετα, αν όλες αυτές οι ανάγκες του δεν ικανοποιούνται, τότε δυσπιστεί και σιγά σιγά παρουσιάζει πολλά, μα πάρα πολλά προβλήματα. Ναι. Έχουμε πει και άλλη φορά, νομίζω, την πρώτη εκπομπή, ότι υπάρχουν τρία στάδια. Ένας από τους λόγους που έγραψε αυτό ο Βλήμ και αυτός. Τρία στάδια τα οποία οι γονείς τρελαίνονται, τα χάνουν. Γιατί ξαφνικά εκεί που το μωράκι τους είναι μια χαρά, όλα του τα ικανοποιούν, ξαφνικά γύρω στον 7ο μήνα αρχίζει να βγάζει ένα άγχος. Βλέπει κάποιο πρόσωπο, ακόμα και τον παππού, τη γιαγιά, αν έχει πολύ καιρό να τους δει, και σπαράζει στα κλάματα και βάζει τα κλάματα. Βλέπεις το παιδί ότι στα άγνωστα πρόσωπα ή μη άγνωστα, δηλαδή ας τα έχει δει λίγες φορές μόνο ή περισσότερες, αλλά έχει χρόνο να τα δει, ναι, δεν θέλει με τίποτα να τα αντικρίσει, τα κοιτάει και πανικοβάλλεται. Τα χάνουν λοιπόν. Αυτό τώρα γιατί συμβαίνει? Και λένε τι συμβαίνει. Mm-hmm. Είναι πολύ φυσιολογική φάση της ζωής του παιδιού αυτή και γι' αυτό τους λέω δεν πρέπει καθόλου να αγχώνονται. Το βρέφος, όλα τα βρέφη, γύρω στους 7 μήνες παρουσιάζουν το άγχος προς τα άγνωστα πρόσωπα. Γιατί?
Γιατί σε αυτή την ηλικία σιγά είναι η πρώτη φορά που το μωρό συνειδητά καταλαβαίνει ποιο είναι το μητρικό πρόσωπο και προσκολάται πάνω του και νιώθει ασφάλεια. Οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, βέβαια τον πατέρα επειδή τον βλέπει συχνά δεν το παθαίνει αυτό, αλλά θέλει να προσκοληθεί προς τη μητέρα του με όλες του τις αισθήσεις, τα πάντα. Mm-hmm. Όταν λοιπόν η μαμά του το αποχωρίζεται, τα χάνει, νομίζει ότι κινδυνεύει και εμφανίζει αυτό το άγχος. Ναι. Γι' αυτό θέλοντας να συνδυάσω και την άλλη ερώτηση, πότε ένα παιδάκι πρέπει να κοιμάται στο δικό του δωμάτιο, ένα μωρό μάλλον, θα πω πολύ αυστηρά, αν μου επιτρέπετε, πριν κλείσει τους 6 μήνες, πριν παρουσιάσει δηλαδή αυτό το άγχος προς τα άγνωστα πρόσωπα, που είναι φυσιολογικό, που δεν πρέπει να μας ανησυχεί, που σιγά σιγά μόνο του το παιδί θα το ξεπεράσει. Ναι. Ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή, που ένα μωράκι δεν το φροντίζει μόνο η μαμά του όπως παλιά, αλλά επειδή δουλεύουν οι περισσότερες μητέρες, το αφήνουν σε κάποιο πρόσωπο, στη γιαγιά μακάρι ή οπουδήποτε αλλού σε ένα παιδικό σταθμό, το μωρό έρχεται συχνά σε επαφή με διάφορα πρόσωπα και έτσι αυτό το άγχος προς τα άγνωστα πρόσωπα, επειδή δεν βλέπει καθημερινά μόνο τη μητέρα του, δεν του παρουσιάζει τόσο έντονα όσο παλιά. Ναι. Άρα θα πρέπει να βοηθήσουμε το παιδί μας να το βάλουμε να κοιμηθεί στο δικό του δωμάτιο, στο δικό του κρεβάτι που θα είναι κοντά στο δικό μας λίγο μικρή στους 6 μήνες. Ναι. Δεν συμφωνώ με κάποιους που, βέβαια δικαίωμά τους είναι, αλλά την ώρα που γεννιούν τα μωρά τα βάζουν σε ένα δικό του δωμάτιο. Πιστεύω ότι η αγκαλιά και η τρυφερότητα και όλα αυτά είναι πολύ πιο εύκολα άμα είναι κοντά το μωρό. Το πιάνουμε πολύ πιο στην αγκαλιά μας, το προσέχουμε, νιώθουμε και εμείς πιο ήρεμοι. Είχα πει και άλλη φορά ότι όλα τα ζώα του ζωικού βασιλείου, τα μωράκια τους, τα έχουν κοντά τους και τα κοιμίζουν δίπλα τους. Ενώ ο άνθρωπος τελευταία χρόνια, σύμφωνα με κάποιες παιδαγωγικές που εγώ δεν συμφωνώ, από την πρώτη στιγμή που γεννιέται το μωρό, το βάζει σε ένα δικό του χώρο. Ναι. Όχι, γιατί δεν υπάρχει λόγος. Το παιδάκι, γιατί θα νιώσει αυτόνομο από την πρώτη στιγμή που γεννιέται? Όμως πρέπει γύρω στους 6 μήνες να κοιμάται σε ένα δικό του δωμάτιο. Αυτό το δωμάτιο θα έχει και διάφορα, ξέρω, φωτάκια στο ταβάνι, σίγουρα ένα φωτάκι το βράδυ. Θα έχει διάφορα παιχνιδάκια πάνω από την κούνια του για να κοιτάει, γιατί το μωρό πρέπει να δέχεται καθημερινά ερεθίσματα. Άρα, για να συνοψίσω, mm-hmm. το μωράκι παρουσιάζει γύρω στους 7 μήνες το άγχος του προς τα άγνωστα πρόσωπα, κάτι το οποίο δεν πρέπει να μας ανησυχήσει, με πολλές αγκαλιές, με πολύ τρυφερότητα θα του περάσει σιγά σιγά και πρέπει να το βάλουμε να κοιμηθεί στο δικό του δωμάτιο σίγουρα γύρω πριν κλείσει τους 6 μήνες. Είσαι σίγουρη γι' αυτό? Εγώ δεν είμαι σίγουρη για τίποτα. Όπως πιστεύω ότι μαθαίνω κάθε μέρα και περισσότερα. Σίγουρα κάνουμε λάθη, όλοι και οι παιδαγωγοί και οι γονείς και όλα, αλλά προσπαθούμε για το παιδί μας να κάνουμε το καλύτερο. Βέβαια. Κάτι άλλο, αν θέλει να συνεχίσω σε αυτό το σημείο, εκτός από τους 7 μήνες, ναι. γύρω στους 12 μήνες, το μωράκι, δηλαδή μόλις γίνεται ενός έτους, παρουσιάζει το άγχος του αποχωρισμού. Εδώ γίνονται σπαραχτικά πράγματα μέσα στο σπίτι, γιατί κάποια στιγμή και ο μπαμπάς και η μαμά χρειάζεται να βγουν και του αφήνουν με μια κοπέλα που την ξέρει, με ένα πρόσωπο από το περιβάλλον, με τη γιαγιά, με τον παππού, με διάφορους. Τότε ο μικρός, η μικρή, όχι σπαράζει, όχι, νομίζεις ότι έχει χάσει τα λογικά του. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό και αυτό, μη σας τρομάζει, θα το περάσει και αυτό σιγά σιγά και πάρα πολύ εύκολα. Ιδιαίτερα αν υπάρχουν, όπως είπαμε και πριν, και άλλα πρόσωπα στο περιβάλλον του που το φροντίζουν. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, δεν ξέρω αν ολοκλήρωσες. Μπορώ να πω κι άλλα. Μπορείς να πεις κι άλλα, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε μόνο μία ώρα εκπομπή και θα πρέπει να απαντήσουμε όσο γίνεται σε ερωτήσεις. Λοιπόν, αν θέλετε και τώρα να στείλετε ερωτήσεις, μπορείτε είτε να το κάνετε στο Facebook της Ρένας, είτε στο δικό μου, είτε μπορείτε να στείλετε στο email μας, το οποίο είναι moodradio@gmail.com. Μπαίνοντας στην αρχική μας σελίδα, δηλαδή στο moodradio.gr, πάνω δεξιά λέει επικοινωνία. Μπορείτε να πατήσετε πάνω στην επικοινωνία και να δείτε με όλους τους τρόπους που μπορείτε να στείλετε τις ερωτήσεις σας ή τέλος πάντων να μας πείτε ό,τι θέλετε. Ρένα μου, ορίστε. Μου ζήτησες να ακούσεις Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να πιεις και λίγο νεράκι. Και σε 4 λεπτά επιστρέφουμε να συνεχίσουμε με όλες τις υπόλοιπες ερωτήσεις που έχετε στείλει. Σύμφωνοι? Έγινε. Πάμε.
γράφεις δε θα έρθεις για διακοπές. Χρωστάς μαθήματα μου λες. Φωτογραφίες στέλνεις από το Λούβρο και άλλες με το γάτο σου τον Τούρκο. Ο Τούρκος να πηδάει στα σκαλιά και ύστερα παιχνίδι να σου κάνει, στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει, στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Ζηλεύω το μικρό σου το γατί, στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Μου γράφεις πως σου έλειψα πολύ, μου στέλνεις χαρτινό φιλί. Το χρόνο σου μέτρας για το πτυχί, το γράμμα μου σου φάνηκε αστείο. Κι ο Τούρκος τίμω και τα αραχτός, φιλίες με τους Γάλλους σου να πιάνει, να πίνει και να τρώει ό,τι τρως. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει, να πίνει και να τρώει ό,τι τρως. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Ζηλεύω το μικρό σου το γατί, στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Συγχώρα με που γίνομαι μικρός, μ' ανάγκη να σε νιώσω είναι μεγάλη. Μακριά σου μια ουρίσω μοναχός. Μα σε λαπή που λένε και οι Γάλλοι. Μακριά σου μια ουρίσω μοναχός. Μα σε λαπή που λένε και οι Γάλλοι. Αυτός ήταν και ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, ένας Τούρκος στο Παρίσι. Ένα πολύ πολύ ωραίο τραγούδι. Ρένα μου, πάμε να συνεχίσουμε. Τι έχουμε άλλο να πούμε, τι άλλο μάλλον έχουμε να έχεις να απαντήσεις. Πριν κλείσω για τα μωράκια, θα ήθελα να πω κάτι πολύ σημαντικό. Ναι. Γιατί έκλεισα πριν την κουβέντα μας λέγοντας ότι το άγχος του αποχωρισμού θα περάσει, μην ανησυχείτε. Σίγουρα θα περάσει, θέλω πάλι να τονίσω, γιατί το παιδί περνάει μία περίοδο που σιγά σιγά καταλαβαίνει τη μονιμότητα των αντικειμένων. Ναι. Δηλαδή ότι οποιοδήποτε αντικείμενο ή πρόσωπο θα ξανάρθει, δεν φεύγει όταν δεν το βλέπει. Καθώς λοιπόν το ίδιο το παιδί βασίζει πάνω στις γνώσεις του και τις εμπειρίες που του έχουμε προσφέρει για τη μονιμότητα των αντικειμένων, καταλαβαίνει σιγά σιγά και ότι η μανούλα του δεν θα φύγει επειδή πήγε στην κουζίνα ή επειδή βγήκε έξω με τον μπαμπά. Οπότε πιστεύοντας σιγά σιγά στον ίδιο τον εαυτό και τη γνώση του ότι πραγματικά η μαμά του θα ξανάρθει, του περνάει ήρεμα. Αρκεί οι γονείς να μην πανικοβληθούν ή να μην αρχίζουν να κατηγορούν ο ένας τον άλλο, εσύ φταίς που του κάνεις όλα τα χατήρια ή εκείνο ή τ' άλλο. Καμία σχέση δεν έχει αυτό. Ναι. Πάμε τώρα σε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Για πάμε. Αυτό το θέμα θα μπορούσα να αφιερώσω ώρες, εβδομάδες, μήνες. Αφορά την ηθική ανάπτυξη του παιδιού. Ναι. Πάρα πολλές, έρχονται πάρα πολλές ερωτήσεις. Δεν με ακούει, να τι θα σου το βάλω, τιμωρία, τι να κάνω. Νομίζω ότι είχαμε και από κάποιους γονείς
από κάποιους γονείς και σε σένα είχαν στείλει τέτοιες ερωτήσεις. Είναι ο βραχνάς κάθε γονέα αυτού. Γιατί δεν με ακούει το παιδί μου, ακόμα και τον τιμωρώ, δεν με ακούει, τι πρέπει να κάνω. Λοιπόν, η ηθική ανάπτυξη είναι η σημαντικότερη, κατά τη γνώμη μου, στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Mm-hmm. Από τότε που έγινα παιδαγωγός, είδα διάφορες θεωρίες, τις διάβασα, τις προσπάθησα να τις αναλύσω και να τις εφαρμόσω. Καμία όμως δεν είναι τόσο σωστή και τόσο δίκαιη όσο η θεωρία του Πιαζέ. Mm-hmm. Η θεωρία του Πιαζέ για την ηθική ανάπτυξη πιστεύει ότι το παιδί δεν μπορεί να κάνει δικούς του τους ηθικούς κανόνες, ναι, παρά μόνο όταν τους υιοθετεί με τη θέλησή του. Δηλαδή όταν του πούμε κάνε αυτό, κάνε εκείνο, εντάξει, δεν είμαστε εμείς οι αρχηγοί και το παιδί πρέπει να μας ακούσει. Γιατί? Γι' αυτό και αντιδρά στις πιέσεις μας που προσπαθούν να του κατευθύνουν τη συμπεριφορά του. Όταν λέει ο Πιαζέ, του επιτρέπομαι να κανονίσει τη διαγωγή του με τη θέλησή του, θυσιάζει το προσωπικό του συμφέρον για να κερδίσει μια σχέση με τους γονείς του, με κάποιον ενήλικα ή με τα άλλα παιδιά. Το τονίζω πάλι αυτό, είναι, παιδιά, πολύ σημαντικό. Όταν επιτρέπουμε στο παιδί να κανονίσει τη διαγωγή του με τη θέλησή του. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, δημιουργεί ένα δικό του ιστορικό κανόνα και δεν δέχεται να είναι έτοιμο. Ναι. Δηλαδή, εμείς του λέμε κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο, αντιδρά. Γιατί να το δεχτεί? Άλλο να το υιοθετήσει μόνος του, άλλο να το αποδεχτεί. Και έτσι. Σωστά. Μαθαίνει σιγά-σιγά, καθώς προσπαθεί να κάνει μια σχέση με τους γονείς του και με τα άλλα παιδιά, πως αν είναι ανέντιμο, καταστρέφεται και αυτή η αμοιβαία εμπιστοσύνη. Και πραγματικά το παιδί Πέτρο θέλει να είναι έντιμο για να κερδίσει με το σπαθί του, mm-hmm, αυτήν την εμπιστοσύνη. Ιδιαίτερα αν του έχουμε εμείς εμπιστοσύνη και το καταλαβαίνει. Και η εντιμότητά του αυτή δεν έχει καμία σχέση με την καταπίεση. Καταλαβαίνει πως το συμφέρει να συμπεριφέρεται στους άλλους όπως θα ήθελε να του συμπεριφέρεται και εκείνη. Και ποιος θα το βοηθήσει αυτό? Φυσικά οι γονείς. Όταν ένα παιδάκι έχει την ευκαιρία να επιλέξει μόνο του και να αποφασίσει, συνεργάζεται με τους άλλους και οικοδομεί σιγά σιγά το δικό του ηθικό σύστημα πεπιθήσεων. Πρέπει λοιπόν να δίνουμε τη δυνατότητα στο παιδί να αποφασίζει και να επιλέγει. Αλλά στην καθημερινή ζωή, ωραία θα πει τα λέει η Ρένα, στην καθημερινή ζωή όμως δεν είναι τόσο εύκολο. Είναι δυνατόν να αφήνουμε το παιδί μας ελεύθερο να κάνει τους δικούς του κανόνες? Είναι δυνατόν να μην κάνουμε εμείς ως γονείς κάποιους συγκεκριμένους κανόνες ή να του επιβάλλουμε τιμωρίες? Συνήθως οι τιμωρίες που επιβάλλουμε είναι δύο ειδών. Είναι οι εξυλαστήριες, όπως λένε και στην παιδαγωγική, και τιμωρίες αμοιβαιότητας. Εξυλαστήριες ονομάζονται εκείνες οι τιμωρίες που χαρακτηρίζονται από καταναγκασμό και αυθαιρεσία ανάμεσα σε αυτό που έκανε το παιδί. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορεί ένα παιδί, ξέρω εγώ, να μην μας αφήνει να ασχοληθούμε με τις δουλειές μας και να του πούμε πήγαινε στο δωμάτιό σου, δεν θέλω να σε βλέπω. Το φρικτό, δεν σε αγαπάω, το φρικτό, πολύ φρικτό ρήμα, που εκείνη την ώρα το λέμε έτσι, αλλά τελικά δεν το εννοούμε, όμως το παιδί κάνει πάρα πολύ κακό. Ή ξέρω εγώ, ένα παιδί σκίζει ένα βιβλίο και του λέμε, το σκίζει το βιβλίο, ωραία, δεν θα σε αφήσω να δεις τηλεόραση. Η τιμωρία. Ανάμεσα σε αυτό που έκανε και στην τιμωρία δεν υπάρχει καμία μα καμία λογική σχέση. Κατά συνέπεια το παιδί σκέφτεται ότι δεν θα αλλάξω τη συμπεριφορά μου, δεν νιώθει ανάγκη να την αλλάξει παρά μόνο για να μην τιμωρηθεί. Και αν τελικά ξανασκίσει κάποιο βιβλίο, ο γονέας σκέφτεται τώρα του είπα να μην δει τηλεόραση. Τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να βρω ακόμα σκληρή τιμωρία. Αντίθετα, οι τιμωρίες αμοιβαιότητας δεν έχουν καμία σχέση με την καταπίεση. Και σε αυτό το σημείο, Πέτρο, θέλω πια να σταματήσω να χρησιμοποιώ τη λέξη τιμωρία, γιατί δεν είναι τιμωρία. Όντως. Δεν αρμόζει η τιμωρία στο παιδί. Είναι κανόνας αμοιβαιότητας. Και αν εμείς το υιοθετήσουμε και το κάνουμε δικό μας αυτό, τότε και το παιδί θα το υιοθετήσει. Ένας κανόνας αμοιβαιότητας τι σημαίνει? Σημαίνει το αποτέλεσμα μιας πράξης. Όλοι μας πληρώνουμε τα λάθη σε αυτή τη ζωή. Αν βγεις εσύ τώρα έξω που κάνει κρύο, θα αρρωστήσεις. Αν τρέξεις με το αυτοκίνητο και περάσεις το κόκκινο φανάρι, θα τρακάρεις, μην πω χειρότερα. Κάθε της ζωή, κάθε πράξη, ναι, ναι, έχει και το αποτέλεσμά της. Και το πληρώνουμε. Όταν αφήνουμε πάντως χάρη να πέσει ένα γυάλινο βάζο, το βλέπει το παιδί ότι θα σπάσει. Δεν μπορεί να μην σπάσει. Αυτό λοιπόν που πρέπει να διδάξουμε στο παιδί μας είναι ότι ο καθένας πληρώνει το αντίτιμο των πράξεών του. Και όσο νωρίτερα το μάθει αυτό, τόσο καλύτερο. Δεν πρέπει να το διδάξουμε πώς να τιμωρεί, αλλά πώς κάθε πράξη έχει και το αποτέλεσμά της. Στο παράδειγμα που είπα προηγουμένως, αν το παιδί σκίσει ένα βιβλίο, δεν του λέμε δεν θα δεις τηλεόραση, αλλά θα του πούμε.
Δεν θα έχουμε πια βιβλία στο σπίτι αν συνεχίζεις να τα σκίζεις και δεν θα σου ξαναγοράσω βιβλία αν δεν μου υποσχεθείς πως θα τα προσέχεις. Αυτός είναι ένας κανόνας αμοιβαιότητας και έχει λογική σχέση και δεν απαιτεί αυθαίρετη συμπεριφορά. Το παιδί το καταλαβαίνει αμέσως, πολύ περισσότερο από ότι να του πούμε δεν θα δεις τηλεόραση ή θα δεις το αγαπημένο σου πρόγραμμα. Συνειδητοποιεί δηλαδή το αποτέλεσμα της πράξης του. Φυσικά και ο γονέας εδώ μεταχειρίζεται την εξουσία του. Βέβαια. Ως γονέας αφιλεγόμενος, αλλά ένα μικρό μέρος της. Γιατί το παιδί έχει δικαίωμα να διαλέξει. Αν θέλει να δει να έχει βιβλία, δεν πρέπει να τα σκίζει. Πρέπει όμως να δώσουμε πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτό το σημείο. Δεν πρέπει ποτέ να κάνουμε πίσω. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αν του πούμε έσκισε το βιβλίο, το βλέπουμε ότι το σκίζει για να τραβήξει τα όρια του, να δει μέχρι πού το παίρνει. Του λέμε λοιπόν, έσκισε το βιβλίο, άρα δεν θέλεις να έχεις βιβλία στο σπίτι. Ναι, δεν θα ξανά έχεις. Και λέει το παιδί, όχι, όχι, μαμά, όχι, μπαμπά, φυσικά και θέλω να έχω βιβλία. Θέλεις να έχεις βιβλία. Ωραία. Αυτό το βιβλίο λοιπόν κοστίζει 10 ευρώ. Σου δίνω χαρτζιλίκι 2 τη βδομάδα. Για 5 εβδομάδες θα κρατήσω το χαρτζιλίκι σου και θα πάμε να αγοράσουμε και πάμε μαζί να αγοράσουμε το βιβλίο. Το ίδιο το παιδάκι, το χαρτζιλίκι του πάει στο βιβλιοπωλείο και αγοράζει το βιβλίο το οποίο έσκησε. Αυτό δεν αποτελεί μια πράξη. Δεν διδάσκουμε στο παιδί ότι δεν το τιμωρούμε. Απλά καταλαβαίνει ότι έκανε μια πράξη και η πράξη είναι αυτό το αποτέλεσμά της. Είναι τόσο απλό, τόσο εύκολο και τόσο φυσιολογικό για να το καταλάβει το παιδί και δεν νιώθει ότι ο πατέρας ή η μαμά είναι ο τιμωρός, θα του δείρει ή θα του βάλει μια άσχετη τιμωρία. Νιώθει ότι αυτό που έκανε πρέπει και να το πληρώσει. Και τονίζω εδώ, πριν πάρουμε μια ανάσα μουσική, τονίζω λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί. Γιατί είπα τώρα ένα παράδειγμα, αλλά συνήθως το λυπόμαστε και λέει η μαμά, έλα μωρέ τώρα το καημένο, θα πάει στο σχολείο και δεν θα έχει 2 ευρώ, τι θα φάει, ή ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι τα κάνει αυτά τα 2 ευρώ. Έλα δεν πειράζει, τόσο συγχωρήσουμε. Μία φορά αν κάνουμε πίσω, έχουμε χάσει το παιχνίδι. Ναι. Το παιδί μπορεί να γκρινιάξει, να βάλει τα κλάματα, να κάνει τα πάντα. Εμείς όμως απλά δεν το ακούμε, γιατί πρέπει να μάθει να πληρώνει για τις πράξεις του και έτσι δεν θα χρειαστεί ποτέ, μα ποτέ να το τιμωρήσουμε. Μάλιστα, πολύ ωραία. Νομίζω ότι και εμένα μου έλεσες πάρα πολλές απορίες, Ρένα, που είχα όσον αφορά για τη συμπεριφορά αυτή. Έχεις κάτι άλλο να πεις? Έχουμε πολλά να πούμε, να συνεχίσω για την ανάπτυξη τη μυθική. Περίμενε, να πάρουμε και μια ανάσα, γιατί ήδη μιλάμε καμιά 8 λεπτά. Λοιπόν, γιατί να είναι δύσκολα και έτσι. Ναι. Να πάρουν και οι ακροατές μας μια ανάσα. Θες να ακούσουμε, κάτσε για να σε βάλω και σε άλλο κλίμα τώρα. Θες να ακούσουμε Μιλτιάδη Πασχαλίδη ή να ακούσουμε Ηρώ? Σε αφήνω να διαλέξεις. Εντάξει, λοιπόν, θα ακούσουμε Ηρώ, έτσι με εγώ, και σε 3 λεπτάκια επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε εδώ πέρα. Έχουμε άλλη μισή ώρα εκπομπής και να καλησπερίσω και την Γλυκερία, η οποία μας ακούει και σπουδάζει εδώ πέρα Θεσσαλονίκη. Μα φοβάμαι την αυρά σου τα πρωινά που θα με παίρνει αγκαλιά. Αυτό φοβάμαι. Έτσι με εγώ και δεν μπορώ και θέλω να αλλάξω. Έτσι είμαι εγώ, όσο ονειρεύομαι μου είναι αρκετό. Έτσι είμαι εγώ, ένα χαμόγελο για σένα θα φυλάξω. Άλλωστε σου το χρωστώ. Έτσι είμαι εγώ. Δεν θυμάμαι. Δεν έχει χρώμα η σιωπή. Μόνο ένα για και ένα γιατί. Αυτό θυμάμαι. Κάθε σκέψη μου κρυφή στη δική σου θα οδηγεί. Αυτό φοβάμαι. Έτσι είμαι εγώ και δεν μπορώ ούτε και θέλω να αλλάξω. Έτσι είμαι εγώ, ας ονειρεύω.
Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, στα 36 λεπτά μετά τις 12. Κάθε δύο Κυριακές μάλλον το μήνα μπορείτε να ακούσετε αυτή την εκπομπή και μπορεί να σας απαντήσει η Ρένα σε πολλές ερωτήσεις που απασχολούν τα παιδιά σας, εσάς τους ίδιους, σε απορίες που έχετε. Λοιπόν, Ρένα μου, ορίστε. Μου έχει έρθει μία ερώτηση από την Μαρία. Εδώ πέρα τη συντοπίτησα, λέω, γιατί είναι από Χαλκιδική για αυτή. Και μου λέει, ερώτηση λέει στην κυρία Ρένα. Θα κρατήσω, λέει, δύο παιδάκια. Πού να δώσω μεγαλύτερη βαρύτητα, στο 3,5 χρονών ή στο 8 μηνών? Και στο 3,5 χρονών που είναι, λέει, ζωηρό, με ποιο τρόπο μπορώ να το κάνω να έρθει πιο κοντά στο αδερφάκι του, γιατί η μαμά του μου είπε ότι ζηλεύει πολύ? Πολύ ωραία ερώτηση. Ευχαριστούμε, Μαρία μου. Βασικά πρέπει να ξέρεις ότι ξέρεις βέβαια ότι όλα τα παιδιά σε οποιοδήποτε στάδιο και να είναι θέλουν την ίδια ακριβώς προσοχή. Δηλαδή είναι τόσο δίκαια τα παιδιά που αν καταλαβαίνει, όποια ηλικία και να είναι, που αν καταλαβαίνεις, αν καταλάβει ότι δίνεις λίγο περισσότερο προσοχή στο μικρότερο, που συνήθως ως γονείς, ως παιδαγωγή, ως τα πάντα, όχι το λυπόμαστε, πιστεύουμε ότι το μικρότερο θέλει τη φροντίδα μας, ναι. Το καταλαβαίνει το μεγάλο και μπερδεύεται η σχέση. Και στα δύο, την ίδια ακριβώς προσοχή. Σίγουρα η ζήλια είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα και θα το κουβεντιάσουμε, πιστεύω, δεν μπορούμε σε 5 λεπτά να το κουβεντιάσουμε τη ζήλια. Η ζήλια είναι κάτι φυσιολογικό. Μακάρι να μπορέσεις να εφαρμόσεις αυτά που λέμε τόση ώρα, όταν λέμε δεν με ακούει το παιδί, τι μπορώ να κάνω. Μακάρι να μπορέσεις και στα δύο παιδάκια να εφαρμόσεις τους κανόνες αμοιβαιότητας. Αλλά πρόσεχε πολύ, μην δώσεις έστω και την παραμικρή σημασία στο πιο μικρούλι, που συνήθως είναι και πιο, έρχεται ανοίγει την εγκαλίτσα του, ενώ ο μεγάλος είναι πάντα πιο, πιστεύει ότι είναι μεγάλος και δεν το κάνει αυτό, όμως το θέλει σαν τρελός. Mm-hmm. Πολύ ωραίο. Νομίζω ότι, ναι, πες εσύ. Νομίζω ότι το θέμα το οποίο αναλύουμε θα την καλύψει αρκετά τη Μαρία. Πάνω σε αυτό, δεν μ' ακούει, τι να κάνω. Ναι. Δεν μ' ακούει, τι να κάνω το παιδί μου, που σημαίνει δεν μπορώ εύκολα να το μάθω να συμπεριφέρεται σωστά. Όπως σας είπα, είμαι εναντίον κάθε τιμωρίας. Αντίθετα, οι κανόνες αμοιβαιότητας πιστεύω ότι είναι και πιο σκληροί και πιο δίκαιοι για το παιδί. Αρκεί, όπως είπα και προηγουμένως, να τους εφαρμόζουμε και να μην κάνουμε πίσω. Μια φίλη μας έγραψε ότι το μεγάλο της παιδί χτυπάει το μικρό. Ναι. Πράγμα που μπορεί να το αντιμετωπίσει και η Μαρία. Και τότε, σίγουρα, σύμφωνα με αυτό που λέω, με τους κανόνες αμοιβαιότητας, όταν βγεις έξω στον δρόμο και σε χτυπήσει κάποιος, θα το χτυπήσεις και εσύ. Αυτό φυσικά δεν το μαθαίνουμε στο παιδί μας. Αντίθετα, του μαθαίνουμε ότι τα χέρια μας δεν είναι για να χτυπάμε. Για οτιδήποτε άλλο είναι τα χέρια, αλλά όχι για να χτυπάμε. Τι να κάνουμε όμως, αν ο μικρός συνέχεια χτυπάει το αδελφάκι του? Από την αρχή, Πέτρο, μπορούμε να κανονίσουμε τα όρια μέσα στα οποία θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας. Mm-hmm. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ τους γονείς. Διότι, άμα από την αρχή καθορίσουμε τους κανόνες, είπα, όχι τιμωρία, το λέω πάλι, τότε και το παιδί δεν το λαμβάνει σαν τιμωρία, αλλά σαν αποτέλεσμα της πράξης. Μπορούμε να πούμε, όταν τα παιδιά αρχίζουν και καταλαβαίνουν, ότι ποτέ μα ποτέ δεν χτυπάμε κανέναν, όχι μόνο το αδελφάκι μας, ούτε κανέναν μα κανέναν. Όχι όσο το κάνει στο σπίτι, μπορούμε πολύ εύκολα να το χτυπήσουμε πιο δυνατά, αλλά δεν είναι σωστό. Γι' αυτό, όποιος το κάνει, θα πηγαίνει να κλείνεται στο δωμάτιό του και θα ανοίγει την πόρτα όταν είναι έτοιμος και έχει σκεφτεί ότι αυτό που έκανε δεν είναι καλή πράξη. Θέλω να σταματήσω λίγο εδώ για να πω ότι πολλές φορές λέμε στο παιδί: είσαι κακό παιδί, είσαι άταχτο παιδί, είσαι ψεύτης, είσαι ζηλιάρης, είσαι φρίκι. Φρίκι, πραγματικά μόνο έτσι μπορώ να το πω. Ποτέ μα ποτέ δεν λέμε σε ένα παιδί, δεν το χαρακτηρίζουμε. Κάθε παιδί το σεβόμαστε για ό,τι είναι ξεχωριστή προσωπικότητα. Του λέμε ότι έκανες μια άσχημη πράξη, έκανες κάτι που με στεναχώρησε. Ποτέ δεν χαρακτηρίζουμε το παιδί, χαρακτηρίζουμε την πράξη που έκανε. Αν το στηρίσουμε αυτό και αν το τηρήσουμε σχολαστικά, θα δείτε πόσο το παιδί θα έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Γιατί μπορεί τη μια στιγμή να του πούμε σε κακό και την άλλη το αγκαλιάσουμε, όμως τα λόγια μας μένουν μέσα του, καρφωμένα στην καρδιά του και θα έχουν αντίκτυπο παρακάτω. Όταν λοιπόν γυρίζουμε, το παιδί χτυπήσει το αδελφάκι του, απομονώνεται στο δωμάτιό του. Για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί. Μπορεί να μην θέλει. Το παίρνουμε από το χεράκι και το πάμε στο δωμάτιο. Μπορεί ξανά να μην θέλει. Κάποια στιγμή θα κάτσει εκεί. Το πόσο θα κάτσει εκεί δεν είναι ανάγκη να κάτσει μία ώρα, δύο ώρες. Μπορεί να κάτσει και 3 λεπτά. Αρκεί να μας πει ανοίγοντας την πόρτα ότι δεν θα το ξανακάνω. Πραγματικά στεναχώρησε το αδελφάκι μου. Ναι.
Γιατί αν το χτυπήσουμε, τι θα καταλάβει, τι θα καταλάβει, πως η βία φέρνει τη βία. Και το θεωρώ απαράδεκτο αυτό ακόμα και να το λέω, αλλά εντάξει, πρέπει να το λέω, γιατί δυστυχώς υπάρχουν ακόμα γονείς που χρησιμοποιούν το ξύλο ως αμέσως συμμόρφωσης. Και όταν τους ρωτάω απελπισμένα, με ένα απελπισμένο γιατί, μου λένε γιατί, έτσι, γιατί έγιναν σωστοί χαρακτήρες, γιατί και αυτοί τους χτύπησαν όταν ήταν παιδιά και έτσι γίνανε καλοί άνθρωποι. Δεν μπορώ να πω τίποτα σε αυτό. Είναι απαράδεκτο να σηκώνουμε το χέρι μας στα παιδιά μου. Πάρα πολύ συχνά θα δείτε ότι οι κανόνες αμοιβαιότητας είναι πιο σκληρές και από τιμωρία. Όπως είπα πριν, μπορούμε να στεναχωρηθούμε, να τους στερήσουμε το χαρτζιλίκι, αλλά δεν πρέπει με τίποτα να κάνουμε πίσω. Και επίσης, όταν ένα παιδάκι είναι, ας πούμε, τριών, τεσσάρων χρονών, δύσκολα μπορεί, όπως είπα στην αρχή, να συγκροτήσει τους δικούς του προσωπικούς ηθικούς κανόνες. Αυτό το κατορθώνει σταδιακά, μέρα με τη μέρα. Στηρίζεται στους γονείς του για να το καταλάβει. Αν το σεβόμαστε δηλαδή, θα μάθει και αυτό να μας σέβεται. Παρόλο που σιγά σιγά, όπως έχω πει και μια άλλη φορά, το παιδάκι καταλαβαίνει το εγώ του και τον εαυτό του γύρω στα 2-3 χρόνια. Σιγά σιγά θα το καταλάβει αυτό. Γιατί πιστεύει ότι όλος ο κόσμος κινείται γύρω από τον εαυτό του και σιγά σιγά καταλαβαίνει πως και οι άλλοι άνθρωποι έχουν διαφορετικές ιδέες, διαφορετικές επιθυμίες, διαφορετικές απαιτήσεις και δικαιώματα. Επίσης, στεναχωριέμαι πολύ με τους γονείς που κάνουν πάρα πολλά χατήρια στο παιδί τους, όλα του τα χατήρια, και μετά παραπονιούνται πως δεν τους αφήνουν λεφτό να ησυχάσουν. Φυσικά και πρέπει, επιβάλλεται, να προσφέρουμε στο παιδί μας ποιοτικό χρόνο. Να παίζουμε μαζί του, να του τραγουδάμε, να του διαβάζουμε, αυτό το λέω τρεις φορές, να του διαβάζουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Όμως μετά θέλουμε και εμείς χρόνο για τον εαυτό μας, και τώρα ήρθε η δική μας αποκλειστική ώρα. Αν του το εξηγήσουμε ότι και εγώ θέλω χρόνο για τον εαυτό μου, όπως έπαιξα μαζί σου, το παιδί θα το σεβαστεί. Να είστε σίγουροι να θα το σεβαστεί, γιατί ξέρει ότι κατόπιν θα έρθει και η δική του σειρά και τα δικά του παιχνίδια. Θα συνειδητοποιήσει δηλαδή πως και ο μπαμπάς και η μαμά έχουν χρόνο για εκείνο, αλλά πρέπει να έχουν χρόνο και για τις δικές του δουλειές. Πάρα πολύ σημαντικό, φυσικά, όταν το παιδάκι πάει στο σχολείο, παίζει ο δάσκαλος, η νηπιαγωγός, η δασκάλα, που πρέπει να τη συμπαρασταθούμε στο έργο της και να τη βοηθήσουμε και να μας βοηθήσει. Έχω και μία ερώτηση. Ναι. Που θα ήθελα να την κάνω, αλλά θα την κάνω λίγο αργότερα, προς το τέλος. Δηλαδή, ένα email το οποίο μας ήρθε, όχι τώρα, κατά τη διάρκεια της εβδομάδος. Ναι. Ολοκλήρωσε μία λίγο, αν θες, εν συντομή αυτό που έχεις να πεις, για να περάσουμε σε τραγουδάκι και μετά να σου πω την ερώτηση. Εγώ θέλω απλά να συνοψίσω και να πω ότι αν τηρήσουμε τους κανόνες αμοιβαιότητας χωρίς να λυγίσουμε, γιατί το παιδί τραβάει τα ωριά του να δει μέχρι πού θα το παίρνει. Μέχρι που το παίρνει. Δηλαδή, σου λέει, θα μπορώ να τον. Δηλαδή, είναι πανέξυπνα τα παιδιά. Κάθε παιδί. Κάθε παιδί είναι πανέξυπνο. Το ένα παιδί πιο έξυπνο από το άλλο. Πολύ πιο έξυπνο από ό,τι πιστεύουμε. Το κάθε παιδί είναι ένα τέλειο ημιτελές πλάσμα. Δεν θα σταματήσω να το λέω αυτό. Έχω συγκλονιστεί από κάθε παιδί που έχω γνωρίσει και πιστεύω ότι θα συγκλονίζομαι καθημερινά με κάθε παιδί που γνωρίζω. Είναι πανέξυπνα λοιπόν τα παιδιά. Γι' αυτό προσπαθήστε, σας παρακαλώ, να μην τα βάζετε τιμωρία. Προσπαθήστε να τα βοηθήσετε να καταλάβουν ότι κάθε πράξη τους έχει αποτέλεσμα, γιατί δεν θα είναι νευρωτικά, θα έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, θα έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη στο κοινωνικό σύνολο και δεν θα κοιτάνε μόνο και μοναδικά το ατομικό τους συμφέρον. Επειδή το πήρες και μονότερμα τώρα, 12 λεπτά μιλούσες, να σε ξεκουράσω. Ναι, ήταν πολύ σημαντικό. Ήταν πολύ σημαντικό και έπρεπε κάπως να το ολοκληρώσουμε όσο γίνεται, βέβαια, σε μια εκπομπή της μίας ώρας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι από Μιχάλη Χατζηγιάννη, μιας και είναι ένας από τους αγαπημένους σου. Επιστρέφουμε να σου κάνω ερώτηση που μας έχουν στείλει πριν από 2 ή 3 μέρες, αν θυμάμαι καλά. Μιχάλης Χατζηγιάννης και όμορφη μέρα, γιατί πραγματικά σήμερα η μέρα εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά από ό,τι διαβάζω και στην Αθήνα, είναι καταπληκτική. Όμορφη μέρα με φλέμα χαράς, χρώματα γύρω και ελπίδες για μας. Είναι ένα δώρο η ζωή, μα συχνά το ξεχνάω. Στον ουρανό του Θεού η φωλιά, και ας μην είμαστε δυο μας πουλιά, απολαμβάνω τη μέρα και χαμογελάω. Μίλησα
μια συλλαβή. Μη με βάλει σημάδι, ζητάει ένα χάδι ψυχή. Το μπορείς μόνο εσύ, το μπορείς μόνο εσύ. Μη με βάλει σημάδι, ζητάει ένα χάδι ψυχή. Το μπορείς μόνο εσύ, το μπορείς μόνο εσύ. Όμορφη μέρα του κόσμου οι φωνές φτάνουν στα αυτιά μου σαν τις Κυριακές. Μοιάζει σαν άνοιξη, μοιάζει ζωή με αλήθεια. Λες και το φως πια δεν δείχνει πληγές. Βρήκε έναν τρόπο να μπει στις ψυχές. Όλα είναι ίδια μα δεν μοιάζουν πια με συνήθεια. Μίλησε μου με φωνή τρυφερή. Μη χαλάσεις τη μέρα μ' αυτή. Δεν μια λέξη σου με μια συλλαβή. Μη με βάλει σημάδι, ζητάει ένα χάδι ψυχή. Βάλει σημάδι, ζητάει ένα χάδι ψυχή. Το μπορείς μόνο εσύ, το μπορείς μόνο εσύ, το μπορείς μόνο εσύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε τα τελευταία περίπου 12 λεπτά. Θα προλάβουμε όσο προλάβει δηλαδή η Ρένα να απαντήσει. Λοιπόν, Ρένα μου, να ξεκινήσω. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, μία ερώτηση που μου ήρθε και άλλες έρχονται τώρα και σας ένα έρχονται να δούμε τι θα κάνουμε. Ρε παιδιά, με τι στέλνετε προς το τέλος. Δηλαδή, πού να απαντήσουμε τώρα σε, να απαντήσει η Ρένα σε 12 λεπτά, σε 4 ερωτήσεις. Η ερώτηση που μου ήρθε μες την εβδομάδα, Ρένα μου, είναι ότι από δύο γονείς, οι οποίοι έχουν δύο παιδάκια 5 ετών και λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, αναγκάζονται να λείπουν από το σπίτι μέρες, όχι απλά ώρες, μέρες, και φυσικά ρωτάνε πώς μπορούν όλο αυτό να το διαχειριστούν και τι μπορούν να κάνουν. Είναι κορίτσια. Είναι δύο αγόρια, αν μπορείς εν συντομία, γιατί μου ήρθε και εμένα άλλη ερώτηση και σε σένα από ό,τι μου είπες. Και εγώ έχω 4 αυτή τη στιγμή. Πάμε. Πώς μπορούν. Βασικά, δεν θέλω να τους στεναχωρήσω, αλλά το ξέρω ότι η ζωή είναι δύσκολη, το ξέρω ότι όλοι τρέχουμε. Αλλά θέλω να πω προς όλους τους γονείς ότι τα παιδιά δεν χρειάζονται χρήματα, χρειάζονται τους γονείς τους κοντά του. Αυτό είναι πολύ βασικό. Αλλά δυστυχώς οι περισσότεροι γονείς, όλοι μας και εγώ, τρέχαμε έξω από το σπίτι για τη δουλειά μας. Τώρα πώς. Πρέπει να, οι άνθρωποι που κρατάνε τα παιδιά να έχουν την ίδια τακτική αντιμετώπισης τους με εσάς. Δεν μπορεί ο ένας άνθρωπος να κάνει τα χατήρια του παιδιού, δεν μπορεί ο άλλος να είναι αυστηρός. Τα παιδιά τρελαίνονται, ζαλίζονται, μπερδεύονται, νιώθουν ανασφάλεια. Πρέπει αυτός ο άνθρωπος. Δεν μου εξήγησες βέβαια αν είναι σε παιδικό σταθμό ή τα κρατάει κάποιος στο σπίτι. Τα παιδιά σε τις πρωινές ώρες φυσικά πηγαίνουν σε παιδικό σταθμό και από εκεί και πέρα μετά τον παιδικό σταθμό είναι με την γιαγιά και τον παππού. Στον παιδικό σταθμό είναι άλλο, συζητάνε με τον υπεύθυνο που τα κρατάει, του εξηγούν τα προβλήματα και προσπαθεί να τους βοηθήσει και να τον βοηθήσουν. Ο άνθρωπος όμως που τα κρατάει στο σπίτι πρέπει να του κάνουν ένα μικρό σεμινάριο. Ναι. Δηλαδή να κάτσουν πριν και να του εξηγήσουν ότι σε αυτή την περίπτωση κάνουμε αυτό, στην άλλη κάνουμε αυτό. Γιατί το παιδί, ακόμα και καλύτερη, λέω αν είναι δυνατόν, να είναι η συμπεριφορά του ανθρώπου του άλλου, και πάλι το παιδί μπερδεύεται, τα χάνει. Κάθε παιδάκι τα χάνει. Γι' αυτό, αυτό που του συμβουλεύω είναι να προσπαθήσουν να μιλήσουν με αυτόν τον άνθρωπο που κρατάει τα παιδιά και να έχουν μια κοινή διαπαιδαγώγηση. Μάλιστα, δηλαδή να έχουν κοινή γραμμή στο θέμα της διαπαιδαγώγησης. Ωραία, πολύ ωραία. Πες εσύ μια ερώτηση που έχεις. Ναι, εγώ τώρα ήρθε από μια φίλη μας την Πέρσα που μας ρωτάει και την ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, είναι Πέρσα σωστό Πέρσα λέγεται η φίλη μας. Είναι σωστό προκειμένου να κάνουμε το παιδί μας να υπακούει, να του τάζουμε πράγματα ή να το φοβερίζουμε? Αυτό το συναντάει, λέει, πολύ συχνά στο περιβάλλον της. Δεν είναι σωστό, Πέρσα μου, καθόλου σωστό. Προκειμένου να κάνουμε το παιδί μας να υπακούει, νομίζω ότι σήμερα αφιερώσαμε ένα πολύ μεγάλο μέρος εκπομπής, γιατί εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό το πώς να μάθει το παιδί μας να μας ακούει. Το παιδί μας δεν μαθαίνει να μας ακούει, μαθαίνει ένα δικό του κώδικα επικοινωνίας και συμπεριφοράς, μαθαίνοντας από εμάς ότι κάθε πράξη του έχει τα αποτελέσματά της. Άρα,
αν του φοβερίζουμε, τι του μαθαίνουμε? Να φοβερίζει και εκείνο? Τι του μαθαίνουμε? Αν του τάζουμε πράγματα, ποτέ δεν τάζουμε πράγματα. Δεν του λέμε δηλαδή, αν είσαι καλό παιδί θα σε βγάλω βόλτα. Είναι απαράδεκτα αυτά. Όχι. Με τίποτα δεν πρέπει. Αντίθετα, είναι τόσο απλό και τόσο εύκολο, παιδιά, να μάθουμε στο παιδί να μας ακούει σε εισαγωγικά. Του μαθαίνουμε πώς να συμπεριφέρεται σωστά, πώς να υιοθετεί τους δικούς του κανόνες, σύμφωνα με μια πολύ απλή αλήθεια. Ότι κάθε πράγμα έχει και το αποτέλεσμά του. Είναι τόσο απλό να το μάθουμε και τόσο εύκολο μετά, όχι να μας ακούει εμάς, αλλά να ακούει την ίδια και να υπακούει στην ίδια, στους νόμους της ίδιας της ζωής. Θες να διαβάσεις εσύ, να σου διαβάσω εγώ ερώτηση? Όχι, εσύ πες. Ένα κορίτσι πρώτης γυμνασίου, οι γονείς της συνεχώς είναι βρίσκονται στη δουλειά. Το κορίτσι έχει μια μορφή δυσλεξίας και οι συμμαθητές της το κοροϊδεύουν στο σχολείο. Η ανιψιά της, αν καταλαβαίνω, λέει, της κάνει κάποια μαθήματα ιδιαίτερα και συνεχώς κλαίει και τη ζητάει να της πει τι να κάνει για να σταματήσουν να την κοροϊδεύουν. Είναι αυτό το θέμα της διαφορετικότητας. Περίμενε. Στην προηγούμενη εκπομπή. Επίσης πρέπει να σου πω ότι επειδή το κορίτσι το συγκεκριμένο έχει αλλάξει και σχολείο, έχει γίνει το πρόβλημα πολύ περισσότερο, γιατί έχασε τις φίλες της. Ναι, πρέπει να το βοηθήσουν οι γονείς του πάρα πολύ. Πρέπει να του εξηγήσουν ότι τα άλλα παιδιά το φοβούνται. Η δυναμική της ομάδας φοβάται κάθε τι διαφορετικό. Από το παιδάκι που είναι πιο παχύ, πιο ψηλό, μαύρο, άσπρο, πράσινο, μπλε, λέω εγώ στα μωρούλια όταν δουλεύω μαζί τους. Και μου απαντάνε, κυρία, υπάρχουν πράσινοι άνθρωποι. Αλλά ακόμα και να υπήρχαν, θα τους φοβόντουσαν. Φοβούνται το διαφορετικό. Η κοπελίτσα είναι μια χαρά, έχει τα πάντα. Για να είναι περηφανεύεται για τον εαυτό της. Η δυσλεξία δεν είναι τίποτα. Μπορεί εκείνη να έχει δυσλεξία, είναι κάτι το οποίο παροδικό και με τη βοήθεια των καταλλήλων ειδικών ξεπερνιέται. Αν νιώθει πρώτα απ' όλα μέσα της να νιώθει εμπιστοσύνη στον εαυτό της. Αυτό πιστεύω θα την προσπαθήσει να της εμφυσίσει ο ειδικός ή η εξαδέλφη της, δεν ξέρω, πρέπει να έχει κάποια ειδικότητα που ασχολείται μαζί της, αλλά πάνω απ' όλα οι γονείς που πρέπει να την πείσουν ότι είναι μία και μοναδική και ότι οι άλλοι κάνουν έτσι γιατί φοβούνται. Οι άλλοι έχουν το πρόβλημα και όχι εκείνοι. Ναι. Εγώ έχω πολλές ερωτήσεις για τη ζήλια. Πάμε, αλλά η ζήλια, παιδιά, είναι πολύ σημαντικό και αυτό και δεν μπορώ μέσα σε 3 λεπτά να σας εξηγήσω για τη ζήλια. Μπορούμε να μιλήσουμε στην άλλη εκπομπή να είστε μαζί μας, γιατί η ζήλια του παιδιού είναι κάτι φυσιολογικό και μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να το βοηθήσουμε, όχι να την ξεπεράσει, γιατί σίγουρα θα την περάσει, αλλά να μειώσουμε τη στεναχώρια του. Ναι, άμα θες λίγο έτσι περιληπτικά. Περιληπτικά είναι και αυτό. Η ζήλια, όταν έρχεται ένα καινούριο μωράκι στο σπίτι, το παιδί νιώθει. Πώς νιώθει ο βασιλιάς λίγο πριν γίνει, πώς νιώθει τώρα στην Αίγυπτο ο Μουμπάρακ? Ναι, έτσι, ναι, ναι. Ακριβώς. Όταν ετοιμάζεται να τον εκθρονήσουν, τα χάνει όλα. Πιστεύει ότι οι γονείς του δεν ενδιαφέρονται πια για αυτόν, γιατί ενδιαφέρονται για το μωράκι. Και που είναι φυσιολογικό, γιατί το μωράκι θέλει κάθε 2 ώρες να το ταΐζει, να είσαι από πάνω του. Καμιά φορά οι γονείς ξεχνάνε λιγάκι να, όπως είπα πριν και στην άλλη κοπέλα που με ρώτησε, να δίνουν την ίδια προσοχή. Την ίδια προσοχή, παιδιά, αυτό δεν το ξεχνάτε ποτέ. Και φυσικά δεν είναι δυνατόν όταν έχετε ένα καινούριο μωράκι στο σπίτι, αλλά τότε ο πατέρας. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του πατέρα. Ασχολείται με το μεγαλύτερο παιδί. Το πάει βόλτα, παίζει μαζί του, κάνει τα πάντα. Ακριβώς για να μπορέσει να έρθει στη ζυγαριά μια ισορροπία. Mm-hmm. Το παιδί σίγουρα θα περάσει τη ζήλια. Σίγουρα είναι κάτι που νιώθει να χάνει τη δικαιώματά του. Και στην άλλη εκπομπή θα μιλήσουμε και για την παλιδρόμηση. Δηλαδή, όταν ζηλεύει, βάζει πάλι το πιπίλα. Θέλει πιπίλα, θέλει το χεράκι στο στόμα, δεν τρώει το φαΐ του, ξυπνάει το βράδυ, κάνει τσίσα στο κρεβάτι του, παθαίνει πάρα πολλά πράγματα. Ανάλογα με το πόσο δυνατή είναι η ζήλια. Και πάντα πάλι είναι στο θέμα, στο χέρι των γονέων, να βοηθήσουν να ξεπεράσει και να αγαπήσει το αδελφάκι του σταδιακά, βοηθώντας το να το περάσει δηλαδή όσο πιο ανώδυνα γίνεται. Άλλο έχουμε. Έχουμε πρώτα απ' όλα πάρα πολλά. Ευχαριστώ και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ τους γονείς. Πραγματικά είναι χαρά μου και εμένα και του Πέτρου να σας βοηθάμε. Ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε στη λίγη ώρα που έχουμε. Έχω μια κοπέλα που με ρωτάει για την επιθετική συμπεριφορά του παιδιού. Είναι ακριβώς ένα θέμα, αλλά την εκδήλωσε αυτή την επιθετική συμπεριφορά μόλις γεννήθηκε το αδελφάκι του. Ναι. Άρα
ταιριάζει και με το προηγούμενο θέμα μας. Mm-hmm. Αυτό που είπαμε, που πρέπει να μάθουμε στο παιδί ότι τα χέρια δεν είναι για να τα δέρνουμε. Αλλά αυτό το παιδάκι, καθώς ζηλεύει το αδελφάκι του, ενώ ποτέ ως τώρα δεν είχε δείξει επιθετική συμπεριφορά, τη δείχνει μόλις γεννήθηκε ο μικρός. Είναι αγόρια. Mm-hmm. Παίζει και αυτό ρόλο. Όταν είναι του δύο φίλου, ζηλεύουν περισσότερο. Όταν είναι ένα αγόρι και ένα κορίτσι, ας πούμε είναι αγόρι και μετά γεννιέται το κοριτσάκι, ζηλεύει πιο λίγο. Μάλιστα. Η επιθετική συμπεριφορά πρέπει να πω ότι είναι η συνηθέστερη μορφή της ζήλιας. Γιατί με αυτόν τον τρόπο το παιδί μέσα του νιώθει σαν να καίγεται, φουντώνει, νευριάζει. Και με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί με την επιθετική συμπεριφορά να διοχετεύσει τα συναισθήματά του. Μπορεί να κάνει κακό στο αδελφάκι του, να τον κρατσουνίσει, να το τσιμπήσει. Μπορεί ακόμα μέχρι και να επιτεθεί στη μητέρα του και να καταστρέψει προσωπικά τις αντικείμενα. Εδώ προσπαθούμε να κάνουμε ένα συγκερασμό. Δηλαδή, αυτά που είχα πει πριν, αν το παιδί έχει μάθει ότι κάθε συμπεριφορά του έχει και τα αποτελέσματά της, δεν το τιμωρούμε. Και από την άλλη, να το βοηθήσουμε και να είμαστε κοντά του, να αποδεχτούμε ότι το παιδί ζηλεύει. Γιατί αποδεχόμαστε συνέχεια τα δικά μας συναισθήματα και όχι το παιδιού? Γιατί το παιδί πρέπει πάντα να το βάζουμε σε καλούπια? Είναι και αυτό ένας άνθρωπος, ένας μικρός άνθρωπος, και έχει δίκιο να ζηλεύει. Δεν το κάνει από κακία, δεν το κάνει από εγωισμό. Είναι μια φυσιολογική συμπεριφορά. Αντίθετα, αυτή η συμπεριφορά του είναι σαν μια απεγνωσμένη φωνή, κραυγή προς εμάς να του προσφέρουμε βοήθεια. Πάρα πολύ ωραία. Έστω μας έχουν μείνει 2 λεπτά. Υπάρχει κάποια ερώτηση για να έστω σε 2 λεπτά να κάτι να πεις? Ποτέ δεν μπορούμε να πούμε σε 2 λεπτά για κάτι για το... Ποτέ δεν θα μπορέσω να... Σε 2 λεπτά μόνο. Τι να πω σε 2 λεπτά τι μόνο. Να απλά να πω στους γονείς να ενθαρρύνουν τα παιδιά. Όποιο πρόβλημα και να έχουν, να τα ενθαρρύνουν. Γιατί τότε θα γίνουν άνθρωποι που αγαπάνε πρώτα απ' όλα τον εαυτό τους. Ωραία. Και αυτό είναι το πρώτο που μας οδηγεί στην ευτυχία. Και όταν λέμε αγαπάμε τον εαυτό μας, δεν εννοώ έχουμε εγωισμό, το μόνο που δεν είναι. Αντίθετα, τον σεβόμαστε, τον αγαπάμε, και έτσι μόνο μας αγαπάνε και οι άλλοι και μας σέβονται. Αν έχετε και άλλες ερωτήσεις, την επόμενη Κυριακή θα είμαστε, έτσι δεν είναι, Ρένα μου? Την επόμενη Κυριακή. Ναι, την επόμενη Κυριακή, 12 η ώρα. Την επόμενη Κυριακή. Ακριβώς στις 12 η ώρα θα είμαστε εδώ πέρα παρέα με τη Ρένα για να σας απαντήσουμε, να σας απαντήσει κυρίως όσες ερωτήσεις παραπάνω προλαβαίνει. Είπαμε, αν θέλετε, μπορείτε να στέλνετε τα email σας μέσα σε όλη την εβδομάδα που θα μας περάσει και τις απορίες σας. Όσο γίνεται πιο σύντομα να τα στείλετε, γιατί τώρα οι περισσότεροι τα στείλετε προς το τέλος και όπως βλέπετε είναι λίγο κοφτές και συνοπτικές οι απαντήσεις. Ρένα μου, μέσα στην εβδομάδα θα είσαι κάπου, θα σε δούμε κάπου? Όχι, αυτή την εβδομάδα γράφω. Είσαι γράφω free? Παιδικό βιβλίο. Τι γράφεις, για πες μας. Γράφω ένα παιδικό βιβλίο για τη ζήλια. Με μια γοργονίτσα που απέκτησε ένα μικρό γοργόνο το αδελφάκι της. Θέλω την επόμενη Κυριακή να μας πεις περισσότερα. Ναι, όσο περισσότερο προλαβαίνουμε. Έτσι. Λοιπόν, θα μιλήσουμε πάλι για τη ζήλια, μην το ξεχνάτε. Όχι, βέβαια, όσοι θέλετε, συντονιστείτε μαζί μας. Εδώ στο moodradio.gr. Κυρίες και κύριοι, καλή Κυριακή να έχετε, καλό υπόλοιπο. Βγείτε έξω, πιείτε κανένα καφέ, γιατί οι μέρες είναι καταπληκτικές και η θερμοκρασία κάπως ανέβηκε από το κρύο που είχαμε την προηγούμενη και την παραπροηγούμενη εβδομάδα. Με μένα θα τα ξαναπείτε σήμερα πάλι την Κυριακή στις 9 η ώρα το βραδάκι, εδώ παρέα με τον Βασίλη, που θα έχουμε μια διαφορετική εκπομπή. Το Mood βεβαίως μην ξεχνάτε, δεν σταματάει να παίζει μουσική, παίζει συνέχεια μουσική. Και οι ζωντανές εκπομπές για σήμερα Κυριακή ξεκινάνε στις 6 η ώρα, όπου ο Γιώργος, δεν ξέρω ποιο καλεσμένο θα έχει σήμερα, αλλά κάτι θα έχει νομίζω. Λοιπόν, μπορείτε να ακούσετε ζωντανά από τις 6 η ώρα και μετά σε 9 η ώρα παρέα με τον Βασίλη. Λοιπόν, Ρένα μου, καλή Κυριακή να έχεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Και συνεχίζουμε εμείς. Καλό υπόλοιπο να έχετε, πολλά φιλιά.